Βρισκόμαστε εδώ γιατί έτσι κι αλλιώς τα φυσικά φαινόμενα συμβαίνουν. Το πρόβλημα είναι τι μέτρα παίρνονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά των όποιων φυσικών φαινομένων. Έτσι λοιπόν οι πλημμύρες δεν είναι τυχαίο και δεν γίνονται από μόνες τους επειδή είναι η κλιματική αλλαγή, επειδή ο Θεός δεν μας πονάει και επειδή οτιδήποτε άλλα επιχειρήματα λένε διάφορες κυβερνήσεις και οι εκάστοτε εξουσίες. Το πρόβλημα είναι ότι χρειάζονται μέτρα αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά και αυτά δυστυχώς δεν χρηματοδοτούνται ούτε από τις περιφέρειες, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε από τις κυβερνήσεις. Διότι δυστυχώς δεν θεωρούνται κερδοφόρες για τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν να κάνουν αυτά τα έργα. Άρα λοιπόν το ζήτημα επήγει, διότι αντιπυρική προστασία δεν υπάρχει, αντιπλημμυρική προστασία δεν υπάρχει, αντισεισμική θωράκιση δεν υπάρχει και ο λαός θα πληρώνει συνεχώς τα σπασμένα. Ακόμα δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις και ακόμα δυστυχώς και εδώ που είμαστε στον ποταμό, στην Κέρκυρα, δεν έχουν ξεκινήσει τα στοιχειώδη έργα αποκατάστασης και της γέφυρας και της περιοχής εδώ και κυρίως των καταστροφών που έγιναν για τις περιουσίες των κατοίκων.